Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, εσείς γιατί αντιδράτε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, να κάνω ορισμένα σχόλια με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Γαβρόγλου και την κυβερνητική τακτική. Εμείς και στο σχόλιο του γραφείου τύπου σήμερα είπαμε ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν αντιμετωπίζουν το κύριο πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, το μεγάλο εκπαιδευτικό ζήτημα των χιλιάδων κενών και των ελλείψεων στα σχολεία. Και ταυτόχρονα φυσικά συνεχίζει να παραμένει αδιοριστή για χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Να δούμε ορισμένα στοιχεία για να βάλουμε τη συζήτηση κατά τη γνώμη μας στην πραγματική βάση. Και όχι, αν το θέλετε, στη βάση μιας προπαγανδιστικής προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση και ενός ψεύτικου δίπολου που στείλει με την αντιπολίτευση. Τα τελευταία χρόνια, από το 2010 και μετά, έχουμε 35.000, και αυτό είναι με επίσημα στοιχεία, αποχωρήσεις εκπαιδευτικών. Δηλαδή, 35.000 εκπαιδευτικοί έφυγαν από τα δημόσια σχολεία, συνταξιοδοτήθηκαν και δεν εργάζονται. Αν μπορούμε λίγο να επιταχύνουμε, μην μας πάτε πολύ μακριά. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν γίνει καθόλου διορισμοί στα δημόσια σχολεία. Οι ανάγκες καλύπτονται με συμβαστούχους εκπαιδευτικούς. Και ταυτόχρονα έχουν υλοποιηθεί και από τις σημερινές και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις μια σειρά πολιτικές συρρήκνωσης των κενών. Αυτή η πολιτική της αδιοριστίας είναι γέννημα θέμα και της σημερινής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Άρα, το βασικό πρόβλημα της κάλυψης των κενών με μόνιμους διορισμούς δεν το λύνει ούτε η σημερινή εξαγγελία που κάνει η κυβέρνηση, η οποία έχει έντονα προεκλογικά και προπαγανδιστικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω το εξής, για να γίνω πιο σύντομος και συγκεκριμένος. Για μόνιμους διορισμούς είχαμε ακούσει και από τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην κυβέρνηση. Για 10.000 συμφωνημένους διορισμούς με τους θεσμούς επί κυβέρνηση Σαμαρά. Για 20.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών είχαμε ακούσει και από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Φίλη. Και σήμερα ακούμε ξανά για 15.000 διορισμούς σε βάθος τριετίας. Αν θέλετε και το πιο συγκεκριμένο, ας το πούμε, των 4.500 διορισμών στην ειδική αγωγή για την επόμενη χρονιά, που πάλι είναι θολό και δεν είναι ούτε καν κατανεμημένο στο ποιος πού και σε ποιους τομείς, δεν καλύπτει ούτε καν το 1/4 των αναγκών της ειδικής αγωγής. Αυτή τη στιγμή στην ειδική αγωγή. Άρα, δηλαδή, εσείς θέλετε, για να το κάνουμε συμπερασματικά, περισσότερες προσλήψεις στην παιδεία, προσλήψεις καθηγητών, δασκάλων. Ακριβώς το κριτήριο της δικής μας τοποθέτησης είναι η κάλυψη των αναγκών. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών και μορφωτικών αναγκών των παιδιών. Γιατί μόνιμος εκπαιδευτικός σημαίνει είναι η βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί ομαλά ένα σχολείο. Για τον τρόπο εισαγωγής. Καταλαβαίνετε, και θα πω και για τον τρόπο εισαγωγής. Καταλαβαίνετε ότι στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, όταν ακόμα και να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις, θα υπάρχουν 10.000 εκπαιδευτικοί που στο τέλος της χρονιάς θα απολύονται. Θα διαρριγνύεται η αυτή κρίσιμη παιδαγωγική σχέση με το παιδί με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Και θα πρέπει να ξαναχτίζεται από την αρχή της χρονιάς. Και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Και αυτό πρέπει να πανηγυρίζουμε, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε.